Ικανοποιητική κρίθηκε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Σύλλογου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης συζητήθηκε το θέμα των διορισμών αλλά και των αξιολογήσεων. Είναι μια ευκαιρία, χίλιοι και περισσότεροι συνάδελφοι, να βρεθούμε και να συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία χρονίζουν στον κλάδο μας. Είπα χίλιοι και περισσότεροι, ακριβώς δεν ξέρουμε τον αριθμό των μελών, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να γραφούν και οι αναπληρωτές, η δύναμη του συλλόγου μας, τα νέα μας στελέχη. Περίπου 1.300 άτομα είναι η δύναμή μας κάθε έτος. Να πω ότι ούτε και αυτή η κυβέρνηση έχει την θέληση να δώσει λύση στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και ταλανίζουν εδώ και πολύ καιρό την εκπαίδευση. Και αν και με το καλημέρα έγιναν μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών, από εκεί και πέρα οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο. Υπάρχουν λήψεις ακόμα και στο νομό μας, όχι τόσο πολλές όσο σε άλλους νομούς, αλλά το γεγονός ότι έγιναν μαζικές προσλήψεις μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν και μόνιμοι διορισμοί. Το ζητάει η Ομοσπονδία μας εδώ και πολλά χρόνια. Συνάδελφοί μας έχουν βγει στη σύνταξη χωρίς να αντικατασταθούν. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία από αύριο κιόλας να ξεκινήσει η συζήτηση για μόνιμους διορισμούς. Έγινε μια συζήτηση από την προηγούμενη κυβέρνηση για διορισμό 3.500 εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή. Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αλλά πόσο μεγάλος θα είναι αυτός ο δρόμος. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Ακούστηκε επίσης ότι θα γίνουν και προσλήψεις στη γενική αγωγή, αλλά όλα αυτά στα λόγια στην πράξη δεν βλέπουμε κάτι. Οι ίδιοι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Η εποχή σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γενικά τα σχολεία στο νομό Καβάλας είναι απομακρυσμένα. Οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Μας δίνεται η δυνατότητα έτσι με αυτή την άδεια που μας δίνει η διεύθυνσή μας να συζητήσουμε και για τα γενικά προβλήματα της εκπαίδευσης αλλά και τα τοπικά προβλήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάθε σχολείο, αλλά και το κυριότερο για μένα να έρθουμε και σε επαφή και να δούμε πώς θα οργανώσουμε τις δράσεις μας από εδώ και στο εξής. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια συζήτηση επάνω για το αν θα πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας ενάντια στην αξιολόγηση και να προχωρήσουμε σε πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις. Το θέμα για μένα είναι, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να πάρθει αυτή η απόφαση και αν το κάνουμε σαν διοικητικό θα μπούμε μπροστάριδες. Υπάρχει η διάθεση από τους συναδέλφους. Έτσι, μπορούν να ματώσουν οικονομικά, γιατί αυτό σημαίνει αυτό. Και αν ναι, μαζί να διεκδικήσουμε αυτά που τόσα χρόνια καθημερινά χάνουμε. Σύμφωνα με τον κύριο Μουμτσάκη, πρόκειται για την τελευταία γενική συνέλευση στην οποία προεδρεύει, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει μετά από χρόνια από τη θέση. Για μένα ήταν η τελευταία γενική συνέλευση. Πήρα την απόφαση και έτσι έπρεπε να γίνει, συζητώντας με την παράταξή μου. Και μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα ασκώ τα καθήκοντα του Προέδρου. Σειρά έχουν νέοι. 12 χρόνια πιστεύω ότι πρόσφερα αρκετά. Άλλοι βέβαια θα το κρίνουν αυτό. Αυτό που ζήτησα στους συναδέλφους κλείνοντας είναι να συνεχίσουμε ενωμένοι, έχοντας ένα όραμα που το έχουμε σαν τοπικό σύλλογος, γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε αυτά που ζητάμε. Ωραία.